κάτι άλλο, τέλος πάντων. Το ταξίδι αυτό είχε προγραμματιστεί εδώ και 2,5 μήνες. Mm-hmm. Για άλλους λόγους βρέθηκα στην Κύπρο. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε από την Παρασκευή ως και τη Δευτέρα. Για προσωπικούς λόγους. Τώρα, δόθηκε η ευκαιρία και ήταν πολύ εύκολο να κάνω μια συζήτηση και να βρεθώ με τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπα, τον κύριο Καρούσο, με τον αντιδήμαρχό τους, ένα και μοναδικό, και με τον αντιπρόεδρο του αντίστοιχου οργανισμού, όπως είναι σε εμάς στην Ελλάδα ο ΕΟΤ, ο οποίος είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και με τους τρεις. Δεν δόθηκε η δυνατότητα να είναι από κοινού η συζήτηση, επειδή οι χρόνοι δεν βόλεψαν, είχαμε διαφορετικές ώρες, βρεθήκαμε και συζητήσαμε τα επιμέρους θέματα που αφορούν τον καθένα. Αναλύθηκαν πάρα πολλά. Δεν υπήρχε πιθανότητα, κυρία Τσαγκαράκη, να βρεθώ στην Κύπρο και να μην αδράξω την ευκαιρία και να δω τι συμβαίνει εκεί με τα θέματα της αφαλάτωσης. Εδώ να υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε περάσει από την Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων η απόφαση προκειμένου να κάνουμε μία μελέτη διευρυντικού χαρακτήρα σε συνεργασία με την Περιφέρεια, το Δήμο και το ΤΟΕΒ. Άρα ήταν κατά την άποψή μου μία πρώτη τάξη ευκαιρία προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει και σε άλλους που έχουν πρωτοπορήσει στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ειδικά με την αφαλάτωση. Εδώ να πω ότι το Ισραήλ, που επίσης είναι μια χώρα που χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια αφαλάτωση προκειμένου να κάνει και ίδρυυση και άδρυυση, συνεργάζεται με την Κύπρο, άλλωστε είναι και πολύ κοντά. Πολλοί Ισραηλίτες κάνουν τις διακοπές τους ή τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο και το ανάποδο. Οι Κύπροι στο Ισραήλ. Γι' αυτό έχει προκύψει όλη αυτή η ιστορία. Για την ιστορία να αναφέρω, ίσως το γνωρίζουν και οι ακροατές, ότι πριν γίνουν τα εργοστάσια, οι μονάδες αφαλάτωσης, αυτός είναι ο σωστός ορισμός, στην Κύπρο μετέφεραν νερό με πλοία. Η Κύπρος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Είναι ξηροθερμικό νησί και δέχεται, λόγω του γεωγραφικού του πλάτους και θέσης, αρκετούς τουρίστες από όλο τον κόσμο. Έχει τα αξιοθέατά του, έχει τις παραλίες του, είναι ένα όμορφο νησί. Εγώ στην Κύπρο πήγαινα πρώτη φορά και είχα την ευκαιρία να γυρίσω το νησί σχεδόν ολόκληρο. Άρα λοιπόν οι συζητήσεις που έγιναν εκεί, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο και να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει βήματα και μάλιστα πολύ σημαντικά και έλυσαν το πρόβλημά τους με την κατάσταση αυτών των τριών εργοστασίων. Τώρα, το ένα εργοστάσιο είναι στη διαδικασία μίσθωσης, έχει γίνει με ΣΔΙΤ, δηλαδή συνεργασία, σύμπραξη, συνεργασία, έτσι, σύμπραξη δημοσίου με ιδιώτη. Το δημόσιο κατασκεύασε τα εργοστάσια αυτά, τις μονάδες αφαλάτωσης, και τη χρήση την παραχώρησε σε κάποιους ιδιώτες που γνωρίζουν. Μία εταιρεία είναι ελληνική, έχω έρθει σε επαφή μαζί τους και προσπαθώ να μαζέψω κι άλλα στοιχεία όσον αφορά το κόστος μιας τέτοιας μονάδας. Τώρα, στο σύνολό τους οι μονάδες αυτές παράγουν το χρόνο περίπου στα 17 εκατομμύρια κυβικά νερού. Να σας πω ότι είναι τρεις, η μία είπαμε είναι σε διαδικασία σύμβασης και οι άλλες δύο λειτουργούν κανονικά. Από την εγκατάστασή τους και μετά δεν ήρθε κανένα πλοίο προκειμένου να μεταφέρει νερό. Έχουν λύσει όλες τις ανάγκες που έχουν σε άρδρευση και ίδρευση. Στην Κύπρο παράγονται ως επιτοπλίστων φράουλες, πατάτες και λαχανικά υπαίθρια. Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω και με παραγωγούς, αλλά και με ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στην παραγωγή, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον τουριστικό κλάδο. Να υπενθυμίσω ότι συναντήθηκα με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΤ Κύπρου και εκεί και αυτός επιβεβαίωσε όλες αυτές τις πληροφορίες που είχα μέχρι σήμερα για αυτό το θέμα. Βέβαια, η Κύπρος είναι πολύ μπροστά, έτσι. Σε πολύ, κάποια όπως, θέματα ναι, σε κάποια άλλα ναι, όχι. Σε κάποια θέματα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι ανεβασμένη η οικονομία, μετά τα capital controls και όλα αυτά που
έπαθε, ξαναβρήκε τους ρυθμούς της. Βεβαίως. Έτσι, εμείς είμαστε ακόμα. Εδώ να πω και για Τσακαράκη, ναι, αυτό που με ρωτάτε, έτσι, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων, πως δεν είναι 2 χρόνια που έφυγαν από τα μνημόνια, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και αν δείτε την ανάπτυξη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, κατασκευάζονται μαρίνες από ιδιώτες, παντού βλέπεις αυτούς τους μεγάλους γερανούς που φτιάχνουν μεγάλα κτίρια, ξενοδοχειακές επενδύσεις, δρόμοι, γέφυρες. Υπάρχει οργασμός, θα μπορούσε να πει κανείς, επενδύσεων. Αυτό το αναφέρω για να συνειδητοποιήσουν κάποιοι, ειδικά κυβερνώντες, ότι είναι σημαντικά και αν θέλετε επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν ρότα. Η Κύπρος έχει 19% φόρο και στο φαγητό 9%. Έτσι, εμείς έχουμε 24 παντού. Σχεδόν. Άρα είναι ένας αναστατικός παράγοντας, επειδή συζήτησα με επιχειρηματίες, οι οποίοι μάλιστα θέλησαν να κάνουν στην Κρήτη, στα Χανιά, επενδύσεις και τους απέτρεψε αυτό. Και πήγαν στην Κύπρο. Έτσι. Άρα σήμερα φεύγει ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να αλλάξουν ρότα αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν και να το δουν το θέμα εντελώς διαφορετικά. Υψηλή φορολογία και επενδύσεις δεν πάνε μαζί. Τελεία. Τώρα. Τελεία, σωστά. Ναι, δεν χωράει συζήτηση. Ναι. Εδώ είναι καθαρά θέμα κεντρικής πολιτικής, ας πούμε. Ακριβώς. Υπουργείο Οικονομικών και Τρόικας ή Κουαρτέτου. Γιατί ακούμε συχνά πυκνά επενδύσεις, το έτσι. Το να γίνει 1 ή 2 επενδύσεις δεν σημαίνει ότι αν αλλάξει ο φόρος, οι 2 δεν θα γίνουν 50. Σωστά. Επειδή το ζήσα, το είδα, το κουβεντιάσαμε, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό και μάλιστα άμεσα. Έτσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε στο θέμα νερού. Εσείς φαντάζομαι ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο, δεν χρησιμοποιεί μόνο την αφαλά τους. Έχει ένα νοικοκύρεμα κάνει του νερού της. Έτσι, να πω ότι θεωρώ ότι είναι παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την Κρήτη. Είναι χειρότερες από εμάς. Ναι, παρόμοιες λέω. Είναι ίσως συνέχεια, να είναι πιο ξηροθερμική. Επειδή έχω τα στοιχεία, είναι περισσότερο ξηροθερμική. Εκεί έχει βρέξει 3 φορές μόνο, σε όλη την Κύπρο. Και σε εμάς πόσες. Είναι ελάχιστα τα ορεινά σημεία στην Κύπρο. Είναι η μειωρινή χώρα. Έτσι, και να σας πω ότι έχουν κατασκευάσει ένα μεγάλο φράγμα στη μέση περίπου του νησιού, όπου τροφοδοτείται με όλα αυτά τις μονάδες της αφαλάτωσης και της γεωτρήσης και από εκεί διανέμεται με διαφορετικά δίκτυα το συγκεκριμένο ένα νερό. Ένα φράγμα, δηλαδή, ας πούμε, ένα φράγμα έχουν και από εκεί γίνεται η γενική διαχείριση και διανομή. Είτε άρδευση είτε ίδρευση. Είτε ίδρευση. Τώρα, να πω κάτι άλλο που έχουν κάνει και αυτό έχει τη σημασία του. Έχουν προχωρήσει σε τριτοβάθμιο επεξεργασία στο βιολογικό τους και πουλάνε το νερό για να αρδεύονται κήποι και περιοχές αγροτικές 3 λεπτά. Τους το πουλάει το ίδιο το κράτος. 3 λεπτά μόνο. Αυτά τώρα σε βγάζουν από τα ρούχα σου, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν γιατί και εδώ είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω βέβαια, κύριε Δήμαρχε, για την τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει και σε εμάς. Το οποίο βεβαίως το αφήσαμε, είναι δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα το κουβεντιάζαμε, νομίζω επί Μαστοράκη Δημάρχου. Που τότε, έγινε ο βιολογικός. Θυμάμαι τότε τον κύριο Δήμαρχο που ανέφερε ότι υπάρχει προοπτική, μπορεί να κουμπώσει, επιτρέψτε μου τον όρο, το εργοστάσιο, ο βιολογικός ο συγκεκριμένος, να δεχτεί και τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία. Για το πότισμα. Το οποίο εδώ κοντεύει, ας πούμε, να πέσει και αυτός που έχουμε ο βιολογικός. Δυστυχώς έχει συντηρηθεί, δεν πήγαμε. Τα τελευταία χρόνια έχει συντηρηθεί, έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις από την υπηρεσία στον βιολογικό. Δεν ήταν στα καλά του. Έτσι, καθόλου. Έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα για να υπάρξει συντήρηση και σε μια καλή κατάσταση. Δηλαδή μετά από εκεί, όχι όμως, μόνο δεν προχωρήσαμε στην δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια επεξεργασία, τριτοβάθμια, πρωτοβάθμια γίνεται, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία, όχι μόνο αυτό, τον παρατήσαμε δηλαδή και θυμάμαι προεικονικά, αν θυμάστε, δεν τον παρατήσαμε, τα οποία ήταν
Όπου, ναι, θυμάμαι πριν τις εκλογές που είχαν τα λίμματα που πέφτανε από εδώ και από εκεί, είχαν γίνει η προεκλογική σημαία δική σας, έτσι. Έτσι, αυτό, του συνδυασμού του κ. Καλατζάκη. Του αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά άμεσα... δεν φτάνει αυτό, κύριε Δημαρχέ. Δεν φτάνει αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πολλά τρένα στην Ιερά Πέτρα. Πάρα πολλά τρένα. Εδώ να σας πω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ωραία. Πάμε ποτέ τώρα στο αργά, να διευκρινίσω όμως ότι για αυτές τις επενδύσεις χρειάζονται πολύ μεγάλα κονδύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ποσά που δεν μπορεί να βάλει ο Δήμος σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οπότε το κράτος είναι αυτό που θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τους Δήμους. Βλέπουμε τώρα τελευταία για παιδικές χαρές, για κάποιες άλλες επενδύσεις, δρόμους, αναπλάσεις κτλ. Και έρχονται κάποια χρήματα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συνεχίσει έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς, όχι μόνο το βιολογικό, αλλά και άλλα έργα, να τα εντάξουμε σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις και να αλλάξει ρότα. Μακάρι να βρεθεί κάποιος, ας πούμε, από κάπου να πάρουμε χρήματα, γιατί αυτά, κύριε Δήμαρχε, από όσο ξέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δίνει στοχευμένα. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε κάνει τις υποδομές μας, έχουμε φτιάξει. Αναφέρεστε στα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια που δόθηκαν χρήματα. Και δίκτυα χρειάζεται να γίνουν. Και, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της διαχείρισης. Τώρα δίνουν τα χρήματα για αναπλάσεις πλατιών που λέει καμιά φορά ο κόσμος, αφού δεν δώσουμε νερό, που πώς λένε, δεν έχουμε και εσείς φτιάχνετε πλατεία. Είναι όσο νου που ή όχι. Ο Δήμος θα πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ και ο Δήμος Αγίου Νικολάου και Ευρωπαιδείου άλλα 2. Έτσι, οπότε θα δούμε να εξελίσσονται, αλλά σας είπα ότι για αυτά τα έργα θα πρέπει το κράτος να ανοίξει την κάνουλα, η οποία ήταν κλειστή εδώ και 3 Μάλιστα. χρόνια. Μάλιστα. Κάντε το όπως στην Κύπρο θα το πούμε. Δηλαδή κάντε το ΣΔΙΤ, ας πούμε. Το ΣΔΙΤ είναι μια... Αυτό πόσο μπορεί, ξέρετε, εκεί, επιτρέπει ο Δήμος. Η σημαία της κυβέρνησης, έτσι να τα πούμε όλα, χωρίς να έχω διάθεση αντιπολίτευση τώρα, έτσι, υπάρχει λόγος. Αλλά να το πούμε ότι η σημαία της κυβέρνησης ήταν ότι μακριά από τα ΣΔΙΤ. Βλέπω τώρα τον τελευταίο καιρό ότι μπαίνει σε εντελώς διαφορετική λογική, ότι το κράτος πρέπει να έχει συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς. Φτάνει βέβαια να διασφαλίζονται οι όροι της συνεργασίας. Να το επεκτείνει. Δεν ήθελε. Αυτή ήταν προεκλογική δέσμευση του Τσίπρα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει συνεργασία δημοσίου με ιδιώτες. Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα που αλλάζει ότι στην Κύπρο δεν έχει μόνο ένα φράγμα, έχει πάρα πολλά φράγματα. Μας το διευκρινίζει. Βεβαίως αναφέρομαι στο μεγαλύτερο. Εγώ δεν θέλω να πω. Έχει μικρά φράγματα, πολλές αρκετά που μαζεύουν τα νερά για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Έτσι. Αυτό εννοείται. Ναι. Έτσι. Εδώ να πω ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Όσον αφορά λοιπόν την αφαλάτωση, τι κάνει η αφαλάτωση, διασφαλίζει και ποσότητα αλλά και ποιότητα νερού. Εμείς λοιπόν που έχουμε δρομολογήσει κάποια έργα που περιμένουμε να χρηματοδοτηθούν, αναφέρομαι στην προσαγωγό διόρυγα, τους επόμενους μήνες, αυτή είναι η δέσμευση των κυβερνώντων, λύνουμε έτσι αν θέλετε το πρόβλημα της ποσότητας. Για την ποιότητα όμως παραμένει το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Γι' αυτό και έβαλα θέμα την εκπόνηση μιας μελέτης διερευνητικού χαρακτήρα στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, προκειμένου να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Εγώ πρέπει έχω μια πορεία οι ποσότητες αυτές που έρχονται από τη Μαλάβρα, αυτό κατέληξε η Επιτροπή, να πέσει η αγωγημότητά τους και να οδηγούνται στο φράγμα με κατάλληλο νερό για πότισμα. Να ρωτήσω, αυτό τώρα η συζήτηση, ξέρετε, έχει ξαναγίνει πριν 10 χρόνια. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Λυπάμαι που επανέρχεται η ίδια συζήτηση. Να μην λυπάστε. Όχι, λυπάμαι που επανέρχεται η ίδια συζήτηση που δεν έχει γίνει τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα και επαναπαυθήκαμε. Δηλαδή με το που έβρεξε και γέμισε το φράγμα. Το ξεχάσαμε. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Βέβαια, έτσι, το ξεχάσαμε. Δεν ήταν αυτός η Ατζαγκαράκη ο ανασταλτικός παράγοντας. Ναι. Τότε όντως κάποιοι, εγώ δεν ανακάλυψα ξαφνικά την Αμερική. Τότε προσπαθώ να βρω στοιχεία και να τεκμηριώσω περισσότερο, να μπορώ να μιλήσω δημόσια και να πείσω κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν την λύση της αφαλάτωσης. Έτσι. Κάποιες φορές παλιότερα την είχα αμφισβητήσει και ο ίδιος γιατί. Ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας. Τα φίλτρα αυτών των εργοστασίων. Καθώς και είναι ενεργοβόρες μονάδες που χρειάζονται πολύ μεγάλη ενέργεια προκειμένου να λειτουργήσουν. Από τότε λοιπόν, προδεκαετίας μέχρι τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, με νούμερα τα οποία
ποικίλουν. Γι' αυτό λοιπόν κάτι. Λέμε γιατί να κάνουμε μια μελέτη. Έτσι με... έτσι ώστε... γιατί έχουμε μια άρνηση. Δηλαδή αυτό το διαπιστώνω και από τον πρόεδρο του ΕΒ και από τον δήμαρχο. Μια άρνηση σε αυτό το. Δηλαδή μια. Πώς να το δεν πω. Είναι τώρα, κακό. Κοιτάτε, ένα προβληματισμό. Απόψεις, ένα, χωρίς υπάρχουν... να το έχουμε ψάξει. Λέμε όχι, ας πούμε. Γι' αυτό σας είπα ότι γιατί, όμως, το, να κάνουμε, το να κάνουμε κάποιες κουβέντες έχει ο καθένας το δικαίωμα να το κάνει, να ελέγχει από πλευράς του, να δει, να ρωτάει. Και εδώ υπάρχουν επιχειρήσεις και μονάδες παραγωγικές που έχουν μικρές αφαλατώσεις. Όμως δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα έργο το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα λύσει μία και έξω το πρόβλημα της ποιότητας του νερού. Μιλάτε για, μόνο για τη Μαλάβρα. Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή. Ωραία. Εγώ συμφωνώ. Μιλάτε για τη Μαλάβρα και για τη Δημαρχία μόνο για τη Μαλάβρα. Όχι. Αρχικά. Αρχικά. Ναι. Έτσι, μιλάμε λοιπόν για μια να μικρής έκτασης. Έχει, το ΕΒ μονάδα. Έχει μέσα κάποια μελέτη για αυτό το θέμα, για την αφαλάτωση της Μαλάβρας. Ρωτήθηκε ο κύριος Παπαδάκης κατά τη διαδικασία της Επιτροπής. Ναι. Αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία. Προσέξτε όμως. Επίσημα. Όχι, μελέτη λέμε. Και, ή μια προμελέτη. Εγώ δεν έχω δει στα χέρια μου τίποτα. Ναι. Αναφέρεται, να το πούμε αυτό, από ό,τι θυμάμαι από την τοποθέτηση του κύριου Παπαδάκη, του πρόεδρου του ΕΒ, στην μελέτη Παυλάκη και η πιθανή η εγκατάσταση ενός εργοστασίου αφαλάτωσης. Αυτή ήταν μια μεγάλη μονάδας. Μελέτη, η οποία ωραία. Την πληρώσαμε, τη χρυσοπληρώσαμε και, τότε και καλώς το υλοποιείται κάναμε. Τμηματικά. Την οποία δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί. Υλοποιείται έτσι. Τμηματικά. Ναι. Δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να υλοποιηθεί. Όχι, δεν μιλάω για τη μελέτη Παυλάκη όμως και για τη Δημαρχία. Μιλάω για κάποια άλλη, νομίζω, προμελέτη, γιατί μελέτη δεν υπάρχει. Ωραία. Προμελέτη, να σας απαντήσω λοιπόν. Να υπάρχει οτιδήποτε στα υπήρχε, του το ΕΒ. Προσέξτε λίγο. Οτιδήποτε υπήρχε αναφέρεται σε μια άλλη δεκαετία, σε μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητες, να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέμε. Έτσι. Και εδώ είμαστε δημόσια, τοποθετούμε σήμερα ότι θα πρέπει να πούμε όλοι οι φορείς που έχουμε σχέση, περιφέρεια, δήμος, το ΕΒ, σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Προσέξτε. Τα ξενοδοχεία και η ανάπτυξη έχει αρχίσει να χτυπάει την πόρτα μας. Βλέπετε ότι υπάρχουν επενδύσεις στην περιοχή. Ναι. Η TUI, έτσι, παγκόσμιος ναι. οργανισμός ναι. Κατασκευαστικός και όχι μόνο, που διακινεί πολύ τουρισμό σε όλο τον κόσμο, κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση εδώ στην περιοχή μας. Αυτή ναι, θα χρειαστεί και νερό, θα χρειαστεί και άλλες υποδομές. Ναι, και μετά. Άρα λοιπόν το ρου της ιστορίας αλλάζει σιγά σιγά και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους επισκέπτες, τους παραπάνω επισκέπτες που θα είναι αρκετές χιλιάδες με αυτό το ξενοδοχείο που θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2020. Ενώ την ίδια στιγμή, το Μάρτιο, την ίδια στιγμή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ως αντιδήμαρχος τουρισμού ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και για άλλες περιοχές και από άλλες εταιρείες. Ναι. Άρα αν θέλετε, οι επενδύσεις, η ανάπτυξη χτυπάει την πόρτα μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Καλά, αυτό έτσι. Τώρα είναι, αφήστε με να έχω μια... Καταρχήν, κρατάμε αυτό που έχουμε. Ποιο έχουμε και δίνει ζωή στην περιοχή. Το νερό, ναι. το φράγμα. Άρα κρατάμε αυτό, προσπαθούμε να μην καταπέσουμε, διότι και δήμαρχε είναι... Δηλαδή, δεν νομίζω να μπορεί κανείς ούτε καν να φανταστεί ότι το Δεκέμβριο θα πει ο ΤΟΕΒ, ξέρετε, κλείνω. Δεν θα το πει. Λέμε τώρα. Πώς δεν θα το πει. Δεν θα το πει. Λέμε τώρα. Έχουμε μάθει να κάνουμε συνεχή λέμε χρήση. Τώρα, μισό λεπτό. Χρήση... 13 εκατομμύρια ναι. κυβικά μέτρα νερού έχουμε μέσα στο φράγμα. Παίρνετε ένα ακραίο σενάριο. Ναι, έτσι. Μα όχι, κάλιο, πώς το λένε, γαϊδουρόδενε, πώς το λέει. Ωραία. Έτσι. Εμείς λοιπόν σήμερα... Γαϊδουροδένουμε για να χρησιμοποιήσω τη δικιά σας. Ναι, έχω μια αγωνία, κύριε Αντιδήμαρχε, ξέρετε γιατί. Συγγνώμη, δηλαδή που την έχω τόσο μεγάλη και έντονη την αγωνία. Διότι το ξανάζει αυτό το θέμα. Ξανά, μα να ξέρετε πόσες εκπομπές έχουμε κάνει για το νερό. Τότε, το θυμάμαι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρωτοστατούσαν πάλι οι συνδικαλιστές αυτό. Λέγαμε για αφαλάτους, είχε πιστεί ο κόσμος να γίνει κτλ. Τότε κρίθηκε ασύμφορη. Προσέξτε τη διαφορά. Κρίθηκε ασύμφορη, ήταν πολύ μεγάλα τα κόστη. Μα δεν έγινε κανένα βήμα προς αυτή την κατάσταση. Και... Δεν έγινε κανένα βήμα ούτε για το βιολογικό να αξιοποιήσουμε, όπου λέγαμε πριν για την Κύπρο, ούτε να νοικοκυρέψουμε τα νερά που πάνε στη θάλασσα. Και κάθε φορά που βρέχει πονάει η ψυχή μας, κανένα νοικοκύρεμα. Έχουμε μαζέψει αρκετά, είναι 7 οι δεξαμενές που έχουμε κάνει. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σας πω γιατί η διαχείριση του νερού. Αλλά είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ασφαλώς και είναι μεγάλο. Πάει νερό, πολύ μεγάλες ποσότητες πάνε στη θάλασσα.
Έτσι. Και μετά ψάχνουμε το νερό με το σταγονόμετρο. Εντός της εβδομάδας θα απλωθούν τα δίκτυα στις μάλες. Ναι. Δηλαδή, εμείς, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε Υπουργείο να βγάζουμε όσα λεφτά θέμε και να έχουμε όσους υπαλλήλους θέμε στο Δήμο. Δεν πετώ τον μπαλάκι αλλού. Ξέρετε ότι εγώ έχω μάθει να μιλώ ειλικρινά και κοιτώ στον κόσμο, τον κόσμο στα μάτια. Όμως υπάρχει μια δεδομένη πραγματικότητα. Έτσι. Άρα, να το διαχωρίσουμε λίγο. Ναι. Όταν μιλάμε για επενδύσεις και μεγάλα κοστολόγια, τα οποία ένα από αυτά είναι και η προσαγωγή του έργου του Μύρτους, αλλά και μια πιθανή εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης. Ναι. Αυτά κοστίζουν. Άρα ο Δήμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε καμία των περιπτώσεων, ναι, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Γι' αυτό και έχει ζήτηθει, ναι, αν θέλετε, η προστασία του κράτους, η χρηματοδότηση του κράτους. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι πάντες, και οι τωρινοί αλλά και οι προηγούμενοι, και όλοι από εκεί και πίσω, ότι το Λασίθι, η Ιεράπετρα είναι ξηροθερμικός νομός και δήμος. Άρα, αν κάπου έχουν σκοπό να ρίξουν χρήματα, ας τα ρίξουν εδώ. Θα τους ανταποδοθεί και όχι μόνο σε ψήφους, είναι το τελευταίο που κοιτάζω, αλλά και σε χρήμα. Ναι. Γιατί οι αναπτυξιακές καλλιέργειες που έχουμε στην περιοχή, mm-hmm, έτσι, ο τουρισμός που αυξάνεται, έχει, ναι, τα τελευταία χρόνια μια αυξητική τάση και με την RBRB, αλλάζουν, ζούμε σε ένα μεταβατικό στάδιο και θα δείτε, το εύχομαι, εγώ το διαβλέπω αυτό, ότι μετά από 3 χρόνια, αν δεν γίνει κάτι, έτσι, θα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα από τη σημερινή. Ωραία. Έτσι. Γι' αυτό λέμε φτιάχνετε αυτό που θέμε, τις υποδομές. Δεν θα είναι αυτό που θέμε ή αυτό που ονειρευόμαστε. Αλλά δεν θα είναι σίγουρα η ίδια εικόνα με την τωρινή όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής. Ευελπιστώ, ελπίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και αυτό, αν θέλετε, το τεκμηριώνω με το ότι έχει αρχίσει η ροή χρηματοδοτήσεων, μικρή μεν, αλλά έχει αρχίσει, προς τους Δήμους. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Τώρα βέβαια, χωρίς να είμαι, θέλω ούτε να παρεξηγηθώ, αλλά βλέπω, ας πούμε, ο Δήμος παίρνει κάποια χρήματα δάνειο σε έναν Δήμο ο οποίος είναι, έχει υπερδανιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Και προεκλογικά το είχαμε αναδείξει πάρα πολύ, mm-hmm, έντονα ότι έχουμε υπερδανισμό. Ο Δήμος λοιπόν παίρνει ένα ποσό, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο, ναι, δάνειο, το οποίο θα μπει στον φωτισμό. Στα ανταποδοτικά. Ωραία. Τα οποία δεν θα ανέβουν. Μισό λεπτό τώρα. Ναι, με προλαβαίνετε. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα να παίρνουμε δάνειο? Καταρχήν, γιατί να πάρουμε δάνειο, πρώτον. Κατά δεύτερον, μάλλον δεν ξέρουμε να ενεργήσουμε τις ανάγκες. Τώρα, 5 χρόνια, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει ανάγκη, δεν έχει φώτα σε κεντρικούς δρόμους, δεν. Δηλαδή, πώς τα ζυγίσατε? Φύγαμε από το νερό και πάμε στα φώτα. Δεν θέλω να μου πείτε για τα φώτα. Χρειάζονται τα φώτα. Εγώ μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά... Εγώ θέλω να πω, ναι, ποιος ιεραρχεί και ποιος είναι αυτός που λέει θα πάρουμε δάνειο για τα φώτα. Γιατί να πάρουμε δάνειο για το νερό? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μάλιστα. Ποιος το αποφασίζει αυτό? Το Προσέξτε. Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει αυτό? Καταρχήν, επειδή κάνατε έτσι μια, ναι, σύγκριση, άθελά σας προφανώς, αλλά έτσι θέσατε το ερώτημα. Θέλω να πω πώς ιεραρχούνται τα ζητήματα. Δεν βάζω... Έχει σημασία. Ναι, δεν βάζω... Το να ακούμε, ας πούμε, δανεισμό σίγουρα δεν έχει καλά στα αυτιά μας. Έτσι, γιατί δάνειο σημαίνει και δέσμευση ταυτόχρονα και υποχρεώσεις. Όμως, το δάνειο αυτό γίνεται για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, τις οποίες πληρώνουμε και σήμερα. Και αν θέλετε, επειδή και σε αυτή την περίπτωση έχουν αλλάξει οι τεχνολογίες, μια λάμπα συμβατική, οι λαμπτήρες οι συμβατικοί, καταναλώνουν πολύ περισσότερο ρεύμα και δίνουν και λιγότερη φωτεινότητα στο χώρο. Άρα λοιπόν μιλάμε, το δάνειο αυτό θα δοθεί στο Δήμο, ο οποίος ελέγχεται για το δανεισμό του, έχουν αλλάξει και εδώ τα δεδομένα. Δεν μπορεί, με λίγα λόγια, δεν μπορούν οι Δήμοι να υπερδανιστούν, ενώ παλιότερα ίσχυε. Όποιος αποφάζεται, το Δημοτικό Συμβούλιο, για όποιο δάνειο και όσο δάνειο θέλαν να πάρουν και για οποιουσδήποτε λόγους, και προχωρούσαν στο δανεισμό. Τώρα και αυτό ελέγχεται. Έτσι. Άρα το δάνειο που παίρνουμε, εάν τελικά καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, έτσι, σίγουρα ελέγχεται από την πολιτεία και μπορούμε, επειδή ακριβώς είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, χωρίς να ανεβάσουμε
τα κοστολόγια στην τα τέλη φωτισμού, να εξοικονομήσουμε χρήματα και να αποδίδονται για την πληρωμή του δανείου. Ποιο θα είναι το κέρδος? Το ότι θα έχουμε λαμπτήρες, αν δείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή που έχουμε φτιάξει, πόσα αιτήματα έρχονται καθημερινά για αντικατάσταση λαμπτήρων, είναι πάνω από 50, κυριολεκτό, κάθε μέρα. Έτσι, αυτό, και βέβαια η υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στην αμεσότητα που θα ήθελε να ανταποκρίνεται, γιατί οι ηλεκτρολόγοι είναι δύο. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να μπούμε σε νέες τεχνολογίες που εξοικονομούν ενέργεια, άρα χρήμα, και δίνουν περισσότερη φωτεινότητα. Να εξυγχρονιστούμε με λίγα λόγια από τους λαμπτήρες που έχουν τοποθετηθεί από το 1970. Τώρα, θα μπορούσαμε αυτά δηλαδή τα χρήματα... Δηλαδή και αυτό είναι έργο ανάγκης, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά ξαναλέω, γιατί με δανεισμό, την ιεράρχηση και γιατί με δανεισμό. Αν είχαμε χρήματα, θα το κάναμε. Mm. Έτσι, όμως επαναλαμβάνω, έχουμε ετοιμάσει όλες αυτές τις μελέτες που μιλάνε για φωτισμό στην πόλη και στα χωριά και δεν θα χάσουμε το τρένο. Και αυτό το λέω γιατί, να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς νωρίτερα, ότι έρχονται χρηματοδοτήσεις και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί βγει μια ανακοίνωση, όπως βγήκε προχθές για τις παιδικές χαρές, εμείς θα πρέπει και βγει μια αντίστοιχη για φωτισμό, οδοφωτισμό κτλ. Δεν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλη αυτή την ιστορία? Δεν θα πρέπει να έχουμε. Να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε κονδύλια. Προσέξτε λίγο. Το ότι παίρνεις μια έγκριση για δανεισμό δεν σημαίνει ότι θα πάρεις το δάνειο κιόλας. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι, δεν μπαίνω σε αυτό. Δείχνει προθέσεις και αντιδημαρχία. Δείχνει προθέσεις. Έτσι, πρόθεση ή προετοιμασία. Να μας αλλάξετε τα φώτα, οκ. Okay. Αλλάξτε μας τα φώτα, αλλά δεν πρώτα φέρτε μας νερό, καταλάβατε. Δεν θα ανέβουν. Ναι, αλλά ξαναλέω, δανεισμό. Δηλαδή, σε μια κατάσταση που ζούμε τώρα. Ο οποίος θα αποπληρώνεται με τα χρήματα που πληρώνει ήδη κάθε νοικοκυριό. Συγγνώμη, έρχεται ο κόσμος και πληρώνει, κύριε αντιδήμαρχε, το νερό του, ας πούμε. Να το πω αλλιώς. Ότι το ρεύμα θα του θα έχουμε καλύτερα φώτα, χωρίς να επιβαρυνθεί το οικιακό τιμολόγιο. Ναι, okay, ξεκάθαρο, δεν μπορώ να το πω. Εντάξει, okay, δεν διαφωνώ. Απλά διαφωνώ καλύτερα στην ιεράρχηση. Καλύτερα φώτα, φωτισμό εννοώ. Έτσι. Ναι. Τον μιλάμε για το δημοτικό φωτισμό. Αν είχαμε τα χρήματα. Και για τους ανθρώπους που. Να σας πω κάτι. Ωραία. Μια και γίνεται κουβέντα έτσι και. Για το ταξίδι μου στην Κύπρο. Ο Δήμος της Αγίας Νάπα είναι ένας Δήμος με 5.200 κατοίκους. Πολύ μικρότερος από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Ωραία. Έχουν 17 εκατομμύρια προπολογισμού. Αυτό κάτι δείχνει. Είναι ένας πλούσιος Δήμος, παρότι και αυτοί έχουν οφειλές και αυτοί έχουν χρέη. Mm-hmm. Έχουν φέτος παρουσίασαν 1,6 εκατομμύρια, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Mm-hmm. Και μιλάμε για ένα Δήμο που βρέχει λεφτά. Οι τουρίστες πάνε και έρχονται ακόμη και τώρα, που στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και το φέρνω ως παράδειγμα, επαναλαμβάνω, θα μπορούσα να σας φέρω κι άλλα, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές ότι άλλα τα δεδομένα της Ιεράπετρας, της Ελλάδας και άλλα τα δεδομένα της Κύπρου. Όμως δεν απαγορεύεται, κυρία Τσαγκαράκη, να οραματιζόμαστε, σίγουρα δεν απαγορεύεται να κάνουμε επαφές, προκειμένου να δούμε περιπτώσεις οι οποίες έχουν γράψει ιστορία και έχουν μετά από χρόνια αποδείξει και τη δυναμική τους αλλά και την ανάπτυξη που έφεραν σε μια περιοχή. Μάλιστα. Επειδή μας ακούν ακροατές. Και που, μας βλέπουν κιόλα, οφείλω να ομολογήσω. Και, σας βλέπουν δηλαδή εσάς. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να. Κάποιοι αντιδρούν για μια πιθανή εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης. Γιατί? Να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο. Τι σας λένε όμως, δηλαδή, ποιοι αντιδρούν και βλέπω από τις αρχές μας, από τις κεφαλές μας. Είδα κάποιες αντιδράσεις, αναφέρομαι σε μεμονωμένους πολίτες που σαφώς και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την αντίρρησή τους. Άλλο αυτό, οι πολίτες. Εγώ θα εξέφραζα, θα σας πω, μα δεν είναι κανείς αντίθετος για την αφαλάτωση. Είναι προβληματισμένος και είναι και, πώς να το πω τώρα, χαμηλών το, δηλαδή, εντάξει, ας πούμε και τώρα που έχω μια πληροφορία ότι σήμερα... Εγώ άκουσα τον ίδιο τον Δήμαρχο προχθές να λέει ότι ναι, συμφωνούμε με την άποψη της Επιτροπής Αγροτικών Δαμάτων του Δήμου και θα προχωρήσουμε στην σύναψη αυτής της μελέτης διερευνητικού χαρακτήρα, επαναλαμβάνω. Η οικονομοτεχνική μελέτη μας είπε φτάνει, ότι θα κάνει. Ωραία, δεν έχει σημασία πως σίγουρα θα έχει και οικονομικά στοιχεία μέσα, θα τα περικλεί όλα. Όπως και η καλύτερη δυνατή χωροθέτηση με την λιγότερη περιβαλλοντική ζημιά, σε εισαγωγικά η τελευταία λέξη. Έτσι. Μα το είπατε, και αυτό να το λέω δούμε γιατί... τη Μαλάβρα καταρχήν.
Έτσι, να δούμε αν μπορεί ο μελετητής να υποδείξει κάτι άλλο. Έτσι, ή να προτείνει κάτι άλλο. Όλα αυτά λοιπόν θα ενσωματωθούν στην προκήρυξη μέσα της μελέτης, έτσι ώστε να μην μιλάμε πια με κουβέντες καφενείων, αλλά που γίνονται στο καφενείο, αλλά να ξέρουμε ότι αυτό το εργοστάσιο που θα γίνει εκεί στοιχίζει τόσο, το νερό που θα αποδίδει θα είναι τέτοιας ποιότητας και το κόστος ανακυβικό θα είναι τόσο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, γι' αυτό μιλάμε για μια διερευνητικού χαρακτήρα μελέτη που σίγουρα θα περιέχει μέσα και τα οικονομικά μεγέθη, τα οικονομικά στοιχεία, εγκατάσταση, λειτουργία κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντικείμενο έρευνας, ας το καταλάβουμε, και μελέτης. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για εσάς. Όχι, εσείς το έχετε καταλάβει, αλλά και, το λέω για κάποιους. Ξέρετε, γιατί αυτό το έχουμε τόσο πολύ εξαντλήσει ως θέμα τα προηγούμενα χρόνια, και ειλικρινά σας μιλάω. Που, επαναλαμβάνω, είχε κρυθεί ασύμφορο τότε. Αλλά ναι, ξένη εποχή. Αλλά, okay, ναι, αλλά μπορούσε, επανέρχεται στο τραπέζι. Δεν θυμάμαι ποιο το είχε κρίνει θετικός, ασύμφορο. Δεν το βλέπουμε αρνητικό μάτι του ΕΕ. Έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες. Κάποιες προτεραιότητες. Και αναφέρομαι στα 14 συνοδά έργα. Για το φράγμα, 50 χρόνια τα οποία προσέξτε λίγο, γιατί μιλώ με το Υπουργείο, βρίσκονται στη φάση της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης και τα 14. Αυτά είναι ένα group έργων, έτσι, που είναι ακόμη, το αναφέρω τελευταίο, και η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του φράγματος Μπραμιανών. Και αυτό είναι από τα 14. Έτσι. Σίγουρα και όλα τα υπόλοιπα που μιλάνε για δεξαμενές, για μικροφράγματα και λεκάνες περισυλλογής νερού σε ρέματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε περιβαλλοντολογικό έλεγχο και μάλιστα έχουν πει με αυτούς που μιλάω στο Υπουργείο ότι θα μπορούν να δοθούν για χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του χρόνου. Να το δούμε. Ωραία. Αν δεν έχουμε εκλογές. Ναι, παίζει και αυτό το σενάριο. Λοιπόν, όλα παίζουν. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε, και Δημαρχέ, ξανά. Και επιστρέφουμε. Με βλέπετε εκεί με τόσο πολύ με ένταση το θέμα του νερού. Διότι. Σας δικαιολογώ απόλυτα. Ωραία, χαίρομαι γιατί δεν έχω κανένα συμφέρον, έτσι, δημοσιογραφικό. Όχι, έτσι, εδώ μιλάμε για Τσαγκαράκη ξεκάθαρα. Ξεκάθαρη κουβέντα. Και απορώ πώς δηλαδή. Δεν το έχουμε δει αυτό ζεστά. Και εσείς, αλλά και εγώ δημόσια πρόσωπα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε, δεν επιτρέπεται και δεν είναι ασφαλώς και στο DNA μου να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Λόγια ξεκάθαρα λοιπόν, ανοίγουμε τη σκέψη μας στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική σκέψη. Κάπου όμως θα πρέπει, όταν μιλάμε για τις τύχες του μέλλοντος και του τόπου μας, έτσι, θα πρέπει οι απόψεις αυτές να συγκλίνουν προκειμένου να αποφασίσουμε για κάποια πράγματα σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, αυτό τώρα μου το βάζετε γενικό, αλλά εγώ έχω, πώς το λένε, κολλήσει το θέμα νερού. Πάμε ένα μικρό διαλυματικό.